φίλοι, καλώς ορίσατε στα άκρα στη δημόσια τηλεόραση, όπου απόψε φιλοξενείται ο πλέον περιζήτητος αρχιμουσικός σε όλο τον κόσμο. Είναι Έλληνας και είναι απόψε κοντά μας. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Κουρεντζής, ο οποίος αποφάσισε να εορτάσει μαζί μας εδώ στην Πατρώα Μητρώου Αγίου τα γενέθλιά του. Καλώς ήλθατε. Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή. Δική μας είναι η τιμή και η χαρά. Και γιατί εδώ στην Ελλάδα, κύριε Κουρεντζή, και γιατί με την ενάτη του Μπετόβεν? Τα γενέθλια είναι μία κατάσταση στην οποία επανέρχεσαι κάθε χρόνο. Ορισμένες φορές είναι αφόρητη, ορισμένες φορές είναι οθητή. Η Ελλάδα είναι η χώρα μου. Είναι ο τόπος που έχω μάθει τι σημαίνει γέννηση. Που έχω βιώσει τη γέννησή μου. Και έχω βρει τον τρόπο να φιλτράρω όλη μου τη ζωή μέσα από αυτές τις πρώτες εμπειρίες που είχα στην Ελλάδα. Οπότε, να γιορτάσω τα γενέθλιά μου στην Ελλάδα όπως τα γιόρταζα όταν ήμουν παιδάκι, είναι μεγάλη ευτυχία. Εκεί τα γενέθλια δεν είναι πλέον επώδυνα. Στο εξωτερικό, οι άνθρωποι προσπαθούν να δείξουν τη χαρά τους, την αγάπη τους, την ευγνωμοσύνη τους. Όμως, δεν είναι αρκετό να σου δείχνει κάποιος την αγάπη του. Είναι βασικό να έχεις εσύ ανοιχτό το κανάλι μέσω από το οποίο μπορείς να δεχτείς την αγάπη που σου δίνει κάποιος άλλος. Δηλαδή να μεταφράζεται αυτή η αγάπη σε κάτι που ακουμπά στο κέντρο της ύπαρξής σου. Ο τόπος που γεννηθήκαμε είναι ο τόπος στον οποίο ονειρευτήκαμε, που κάποτε πιστεύουμε ότι θα επιστρέψουμε. Πιστεύετε για εσάς? Ότι θα επιστρέψω. Μα εδώ δεν είμαι. Για πάντα εννοώ. Αν υπάρχει το για πάντα. Βάζετε στο τραπέζι ένα πολύ σκληρό ερώτημα. Τι σημαίνει η Ελλάς? Η Ελλάς για μένα δεν είναι τα σύνορα της χώρας μας, δεν είναι ένα κράτος. Είναι ένας τρόπος που να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Έχω δει Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί εδώ και έχουν διάφορα διαβατήρια και άλλες γλώσσες. Όμως έχουν μία ελληνική αντίληψη των πραγμάτων. Και νομίζω ότι αυτή η σχέση γίνεται πιο ισχυρή όταν βρίσκεσαι μακριά από αυτά τα σύνορα. Τα σύνορα σε αναγκάζουν να έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και να μοιράζεσαι ένα πολύ συγκεκριμένο βίωμα που απαιτεί ο ηλεκτρισμός του κόσμου που είναι γύρω σου. Όταν είσαι εκτός των σύνορων, αποστασιοποιείσαι και βλέπεις την αλήθεια. Βλέπεις ότι αυτή η φωνή και αυτή η λαλιά η οποία βγαίνει δεν έχει μία κοινωνική αναγκαιότητα ύπαρξης. Βγαίνει γιατί έχει έναν άλλο στόχο. Ευδοκιμεί άλλα όργανα αισθήσεων από αυτά τα όργανα που χρησιμοποιούμε καθημερινώς. Άρα ζείτε την Ελλάδα με τις πνευματικές σας αισθήσεις περισσότερο. Εκεί. Μα η Ελλάδα δεν είναι φυσική αίσθηση, είναι πνευματική αίσθηση. Για μιλήστε μας για την Ελλάδα, όπως υπάρχει εκεί μέσα σας. Πώς τη συναντάτε εκεί στη Ρωσία και παντού, πανταχού στον κόσμο που ταξιδεύετε? Όταν ήμουν στη Ρωσία και αισθανόμουν πάρα πολύ μόνος, γιατί πήγα στη Ρωσία χωρίς να μιλώ τη γλώσσα, και ήταν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μετά την εγκαθίδρυση του ρωσικού κράτους. Είχε ήταν μεγάλη κρίση και ζούσα δύσκολα. Οπότε όταν ήθελα να έρθω σε επαφή με την Ελλάδα, πήγαινα στην εκκλησία, στη ρωσική εκκλησία και άκουγα τους ύμνους και έκανα τη μετάφραση
εκείνη τη στιγμή. Αυτό μάλλον έλεγε Dastoin Guest, λέω, αυτό θα σημαίνει άξιον εστί. Έλεγα αυτό. Έκανα δηλαδή τα φράση και μετά, όταν άρχισα να μιλώ τη γλώσσα, είδα πως η Ελλάδα έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο που βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, οι Ρώσοι λεγόντουσαν το Μεσαίωνα Σλάβοι ελληνικής πίστεως. Δεν λέγανε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, λέγανε ελληνικής πίστεως. Αυτό είναι κάτι τρομερά σημαντικό. Και αυτός ο πλούτος που έχουμε στην πατρίδα μας, πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά. Και εγώ σαν πεινασμένος έκανα αυτές τις μεταφράσεις με τα πενιχρά ρωσικά που γνώριζα και έτσι ερχόμουν πιο κοντά στο κείμενο, το οποίο ήταν για μένα όχι τόσο συνειδητοποιημένο πριν πεινάσω. Όταν πείνασα, άρχισα να καταλαβαίνω τι σημαίνει το κείμενο. Πώς ήσασταν παιδί, πεινούσατε για αυτά τα κείμενα, για το λόγο που τώρα πια έχει πολύ σημαντική θέση στη ζωή σας, γράφετε και ποίηση. Νομίζω ότι η μουσική είναι μια γλώσσα η οποία έρχεται να εκφράσει τα μη κοινώς αποδεκτά. Είναι η γλώσσα του ονείρου, η εσπεράντο του ονείρου, λέω. Η γλώσσα που γνωρίζουμε και επικοινωνούμε έχει ιδρύσει μια ολόκληρη φιλοσοφία, η οποία όμως βασίζεται πάντως στα κοινώς αποδεκτά. Δηλαδή, αισθανθήκατε εσείς το κρύο, αισθάνθηκα και εγώ το κρύο, έπρεπε να το ονομάσουμε κάπως, βρήκαμε μια λέξη, ψύχος. Και έτσι επικοινωνούμε. Μεταφράζουμε μία κατάσταση την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους και έτσι λοιπόν επικοινωνούμε. Υπάρχουν όμως, πέρα από τις εκατομμύρια λέξεις και έννοιες, και άλλες οι οποίες γλιστράνε όταν πας να τις πιάσεις, είναι σαν χέρια. Και αυτές είναι οι έννοιες, οι ονειρικές. Γιατί δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η μισή μας ζωή είναι στον ύπνο. Και είναι ένας πολύ σημαντικός βίος, όπου δεν έχει μία επίσημη ιστορία. Δεν έχει γραπτή παράδοση. Και το πιο τραγικό είναι ότι δεν έχει ούτε προφορική. Γιατί αυτά που βλέπουμε στο όνειρο, αυτά στα οποία συμμετέχουμε στο όνειρο, είναι πολύ προσωπικά και δεν είναι κοινώς αποδεκτά. Οπότε όταν προσπαθήσουμε να τα εκφράσουμε με τη χορηγία της γλώσσας, η οποία έχει πολύ συγκεκριμένες φιλοσοφικές κατασκευές της έννοιας, αυτά εξαφανίζονται. Πώς είναι όμως δυνατόν, πού είναι η αλήθεια, στο ονειρικό, στο υποσυνείδητο ή στο συνειδητό? Διαλέξτε και παίρνετε. Και τα τρία. Εγώ πιστεύω ότι η μουσική είναι ακριβώς αυτή η γλώσσα που έρχεται όχι να αντιγράψει τη γλώσσα. Έρχεται να προσθέσει αυτά που εμφανίζονται στη σιωπή. Αυτό που η γλώσσα έχει αποτύχει παντελώς είναι να εκφράσει την άχνα της σιωπής. Και η σιωπή είναι το μεγαλύτερο φόβητρο στη ζωή μας. Γιατί ποτέ δεν τη βιώνουμε. Τι είναι αυτό? Σιωπή ίσον θάνατος. Κάποτε ήμουνα σε ένα στούντιο, vacuum λέγεται, που είχε μια ηχομόνωση, όπου δεν ακούς τίποτα, απολύτως. Ας πούμε τώρα στο στούντιο ακούμε κάποιους ήχους από τους ανεμιστήρες, από τα φώτα. Ακόμα και στην εξοχή ακούς τον αέρα. Εκεί λοιπόν άρχισα να ακούω κάτι ήχους και μου λέει, τι είναι αυτή η ήχη? Είναι, μου λέει, η καρδιά σου.
Και μετά άκουγα και έναν άλλο ήχο. Τι είναι αυτός, είναι το αίμα σου. Και λέω, είμαι καταδικασμένος, εφόσον ζω, να είμαι αποκλεισμένος από τη σιωπή. Γι' αυτό και τρομάζει πάρα πολύ η σιωπή. Και ο θάνατος ίσον σιωπή. Η μουσική, κατά τη δική μου γνώμη, δεν είναι το μαύρο στο λευκό χαρτί. Είναι το άσπρο, το λευκό, στο μαύρο χαρτί. Δηλαδή, οι σιωπές μεταξύ ήχων είναι αυτές οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον ήχο να γεννηθεί και να πεθάνει. Και είναι πάρα πολύ τραγική η γέννηση και ο θάνατος ενός ήχου. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν επαναλαμβάνεται. Κάνουμε εμείς μία ηχογράφηση και παίζουμε, ας πούμε, ένα μέτρο μουσικής 20 φορές και ξέρω ότι ποτέ δεν θα επαναληφθεί. Ο κάθε ήχος, και αυτή είναι η τραγική του ομορφιά, ότι όταν γεννιέται και θα πεθάνει, θα ταξιδέψει στο σύμπαν, αλλά ποτέ δεν θα επιστρέψει σε εμάς, κατά τον τρόπο που ήταν. Και αυτό σε βάζει σε μία άλλη καταπληκτική, όμορφη κατάσταση συνειδητότητας, να μπορέσεις να εκτιμήσεις τον ήχο και γενικώς την κάθε σου στιγμή, ξέροντας ότι αυτή δεν θα επιστρέψει ποτέ, ότι είναι μοναδική. Είναι σαν αποτυπώματα δακτυλικά των ανθρώπων που ποτέ δεν επαναλαμβάνονται. Έτσι λοιπόν και ο κάθε ήχος έχει και κάθε στιγμή έχει το δικό της δακτυλικό αποτύπωμα και δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Ζείτε διαρκώς με αυτόν τον τρόπο. Καινούργια πράγματα, αν είναι έτσι. Αν βιώνετε έτσι τη μουσική και μου έχετε δώσει και μία απάντηση στο γιατί μας συγκινεί τόσο πολύ η μουσική και ενδεχομένως ίσως περισσότερο από όλες τις τέχνες. Η συγκίνηση, δηλαδή αυτό το κοκτέιλ των αισθήσεων που βρίσκεται σε μία μυστηριακή συμφωνία, σε μία σύνοδο δηλαδή, στη μουσική, συμβαίνει επειδή μετά αυτή τη συνόδου αρχίζουμε και θυμόμαστε το χαμένο παράδεισο. Mm. Η μνήμη του χαμένου παραδείσου είναι αυτό που ονομάζουμε συγκίνηση μουσική. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Θα προσχωρήσω, κύριε Κουρέντζη. Ο Μάλερ έλεγε, γιατί, ας πούμε, στην τρίτη συμφωνία, στο φινάλε της τρίτης συμφωνίας, που είναι σε μείζωνα κλίμακα, λέει, γιατί αυτές οι κλίμακες που θα έπρεπε να είναι φωτεινές και μείζωνες κλίμακες, είναι τόσο θλιμμένες και μας καταρακώνουν τόσο πολύ, γιατί μας διαλύουν τόσο πολύ. Και αυτός είπε το εξής, ότι όταν θα σε σταυρώσουν και θα έρθουν να φτύσουν τις πληγές σου, επειδή αγάπησες και επειδή δώρισες στον κόσμο τον νύκτο, την παρηγορία, τη συμπόνια, και αντί για να σε ευγνωμονούν, θα έρθουν και θα φτύσουν τις πληγές σου, από εκείνη τη στιγμή όλες οι μείζωνες κλίμακες είναι θλιμμένες. Μιλώντας για τον Κύριο. Βέβαια. Αλλά το βέβαια δεν είναι τόσο αυτονόητο, γι' αυτό επιτρέψτε μου την παρέμβαση. Αυτό έχει να κάνει η χαμένη αθωότητα. Η αγάπη σε αυτόν τον κόσμο των αντιθέσεων. Όλα αυτά τα άγια στοιχεία που κουβαλάμε στη μνήμη μας, όταν έρχονται σε σύγκρουση με αυτόν τον κόσμο, μας φέρουν αυτή τη συγκίνηση. Αυτό εννοώ ως μνήμη παραδείσου. Μιλήστε μας για τον Μπετόβεν. Γιατί ήρθατε με την Ενάτη? Ο Μπετόβεν, όταν αποφάσισε να γράψει την Ενάτη Συμφωνία, ήταν απόλυτα κουφός. Δηλαδή, δεν άκουγε τον παραμικρό ήχο.
άκουγε μόνο μια δόνηση στον χώρο όταν έπαιζε ένα... όπως είναι οι απόλυτα κοφοί άνθρωποι. Με την οστέινη ακοή, αυτό που λέμε οστέινη ακοή. Ναι. Λοιπόν, ξέροντας ότι ο ίδιος δεν θα ακούσει αυτή τη μουσική, τον αισθάνομαι σαν ιερομάρτυρα. Ξέροντας ότι δεν θα καταλάβουν αυτή τη μουσική στην εποχή του, ξέροντας ότι εκείνος φεύγει. Έγραψε αυτή τη μουσική ως παρακαταθήκη για μια αιωνιότητα η οποία είναι υπό ερώτηση. Υπό ερώτηση. Ναι. Ξέρετε κάτι, ο Μάλερ είπε πάλι για τον Μπετόβεν ότι ήταν ο άνθρωπος που προσπάθησε να σκαρφαλώσει τον ουρανό. Εγώ λέω μάλιστα ότι γυμνός και σε αυτούς τους ήλιους που καίνε, σε αυτές τις αλυσίδες οι οποίες είναι φλεγόμενες, με γυμνά χέρια και γυμνό σώμα προσπάθησε να ανέβει. Γιατί το λέτε ουρανό αυτό? Γιατί είναι ανέτεια η τάση ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας, να κάτσει να δημιουργήσει κάτι το οποίο είναι εκτός των ορίων της εποχής του. Για τη δημιουργία χρειάζεται πάντα και ένα έναυσμα και ένα στόχο. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ούτε έναυσμα ούτε στόχο. Ήταν παραδομένος εντελώς. Ούτε ήταν της ψυχολογίας δημιουργώ επειδή ελπίζω. Ήταν της ψυχολογίας δημιουργώ επειδή δεν ελπίζω να γυρίσω πίσω. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Ξέρετε, οι μεγαλύτεροι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν είναι οι Άγιοι που αγαπούμε και ο καθένας έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Είναι οι Άγιοι οι οποίοι παρακαλούσαν τον Θεό να μην μάθει κανένας το όνομά τους. Που θέλαν να εξαφανιστούν και να καταποντιστούν από τη μνήμη της ανθρωπότητας. Επειδή έτσι. Από ταπεινότητα. Ταπεινότητα και καταβύθιση στην αγάπη του Θεού. Δεν είναι πολύ δύσκολο, κύριε Κουρέντζη, αυτό για έναν άνθρωπο? Το θεωρώ αδύνατο. Γι' αυτό είναι φοβερό. Φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει το μεγαλύτερο χάρισμα για τον εαυτό του, για την εργασία του, που είναι η ακοή, να ακούσει μέσα του όλη αυτή τη μουσική, η οποία δεν έχει κάτι ανάλογο πριν από αυτή τη γέννηση. Δεν είχε εμφανιστεί τίποτα ανάλογο στη μουσική πριν από αυτό. Και βέβαια δεν εμφανίστηκε τίποτα ανάλογο μετά. Σχίζει με ένα μαχαίρι το μανδύα της ιστορίας και χωρίζει την ιστορία πριν αυτής της συμφωνίας και μετά αυτής της συμφωνίας. Εμένα με συγκινεί φοβερά όλη αυτή η ιστορία. Είναι σαν τον Ίκαρο που κάει και από τον ήλιο. Με τσουρφλισμένες φτερούγες να κάτσεις και θα πεις τώρα θα γράψω. Και η πένα είναι βουτυγμένη στη φλέβα μέσα, δεν είναι μουσική για να αρέσει. Αναλύοντας τη συμφωνία λέμε τι καταλάβαιναν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Βρισκόταν σε εντελώς διαφορετικούς. Τι το λέτε αυτό? Τρεις φορές το έχετε επαναφέρει στην κουβέντα, δεν θέλω να σας διακόπτω. Γιατί το λέτε? Γιατί δυστυχώς η εποχή δεν καταλαβαίνει. Τότε ή και τώρα? Η εποχή γενικώς δεν καταλαβαίνει. Αν είχα εδώ ένα κορδόνι, θα σας το έδειχνα. Είναι σαν να έχεις δέσει αυτό το ποτήρι σε ένα κορδόνι και να πηγαίνεις μπροστά και οι άνθρωποι που σε παρακολουθούν λένε «Πού πάει αυτός?». Μα δεν μετακινείται τίποτα. Νομίζω ότι μετακινεί κάτι, αλλά δεν μετακινείται. Απλά το κορδόνι δεν έχει τεντώσει η απόστασή του. Και όταν τεντώσει, μεταρχίζει ένα τρομερό βάρος. Και λες, είναι αδύνατο, δεν μπορώ να προχωρήσω. Αλλά όμως αν επιμείνεις, αρχίζει αυτό και μετακινείται.
αυτή η απόσταση από εδώ μέχρι εδώ είναι η απόσταση που έχει η ανθρωπότητα από το έργο τέχνης. Γι' αυτό τα μεγαλύτερα έργα τέχνης κατά κόρον δεν αναγνωρίστηκαν στην εποχή τους, αλλά ακόμα χειρότερα είναι όταν οι άνθρωποι τα αγκάλιασαν. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν καταλάβαιναν τι αγκάλιαζαν. Γιατί το αγκάλιαζαν τότε? Για τους δικούς τους λόγους. Αλλά αυτό δεν είναι μία πλευρά της τέχνης? Ένα απίκασμα αυτού του χαμένου παραδείσου που μας είπατε νωρίτερα. Η ανάγκη που αισθάνεσαι. Υπάρχει όμως και μία αυθυποβολή σε αυτό το πράγμα. Ο Μπέρναρντ Σο άκουγε το τρώιμε ράι του Σούμαν, την ονειροπόληση του Σούμαν, και πάντα έκλαιγε όταν άφηνε να πω του Σούμαν. Όταν όμως γέρασε, έκλαιγε και με άλλα αργά κομμάτια, γιατί νόμιζε ότι ήταν η τρώιμε ράι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή επικοινωνία. Πώς αποκτάτε αυτή η σωστή επικοινωνία? Δεν ξέρω. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, θέλεις αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει αυτό που του λες, αυτό που αισθάνεσαι. Και θέλεις και εσύ να καταλάβεις ποιος είναι ο τρόπος που αισθάνεσαι και τι είναι αυτό που λέει. Δεν είναι η αποδοχή, δέχομαι αυτό που λες και δέχομαι αυτό που αισθάνεσαι. Είναι να γίνω ένα μέρος αυτού του πράγματος. Δηλαδή, απορρίπτοντας το εγώ μου, να ενωθώ με αυτό το πράγμα και θα ήθελα να δω τον κόσμο μέσα από τα μάτια σου. Να δω τι είναι αυτό που αισθάνεσαι εσύ. Μέσα από αυτά τα μάτια που έχεις, πώς φαίνεται ο κόσμος, ποια είναι η απόχρωση. Όταν λες αυτή τη λέξη, ποια μυρωδιά έχετε. Τι συμβαίνει εκεί μέσα. Όταν μου ξεφεύγεις, τι συμβαίνει μέσα σου εκείνη τη στιγμή. Θέλω να δω αυτό το διάστημα που δεν ορίζεται με κανέναν τρόπο. Δεν μεταφράζεται. Αυτό που λοιπόν προσπαθούμε εμείς να κάνουμε με τη μουσική ερμηνεία είναι να ενσαρκώσουμε τον στόχο του συνθέτη που μπορεί και να μην έχει στόχο τελικώς. Είναι αυτή η καταληψία του συνθέτη από μία κατάσταση η οποία δεν οριοθετείται ανάμεσα στις οικίες. Με όρους πραγματικότητας. Ναι, στις όρους πραγματικότητας. Να μπούμε και να δούμε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αυτή την έκλαμψη, ας πούμε, αυτή τη χάρη της μούσας, και να μπορέσουμε εμείς να την αναπαράγουμε, ώστε εκείνος που θα ακούσει να έρθει εδώ, όχι στο χαρτί, αλλά σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την πρωτόγονη και άλογη κατάσταση που έχει πέσει ο συνθέτης. Οπότε, σε πρώτη φάση, είναι εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται και μετά να προσπαθήσουμε να γίνουμε αγγελιοφόροι αυτού του μηνύματος. Όχι όμως ως πληροφορία, αλλά ως εσωτερική γνώση και μέθεξη. Αυτό είναι το δύσκολο και αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Το έχετε προσεγγίσει με τη μουσικά Eterna, την αιώνια μουσική, τη χοροδία σας και την ορχήστρα σας. Ενηλικιώθηκε 18 χρόνια, συμπληρώνονται φέτος. Αυτό κάνετε και μάλλον έχετε καταφέρει και την αγάπη ανάμεσα στα μέλη. Πιστεύω, χωρίς να το υποψιάζομαι μάλλον, ότι ζείτε σαν τις πρώτες κοινότητες των χριστιανών. Είναι πολύ βαρύγδουπη αυτή η έκφραση για εμάς. Προσπαθείτε. Να βάλω και το προσπαθείτε να ζήσετε. Αυτό είναι το ιδεατό που λέτε, αλλά γενικώς είμαστε ένα συναθήλευμα αμαρτωλών ανθρώπων, οι οποίοι... Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Εμείς είμαστε πιο πολλοί όμως. Γιατί? Γιατί λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Λέμε ότι προσπαθούμε. Δεν λέμε έτσι. Λέμε ότι προσπαθούμε.
Έχω την εξής αίσθηση, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του Χριστού είναι ο Χριστιανός. Με ενδιαφέρει εγώ, πολύ εγώ προσωπικώς, η άποψη σας. Δεν λέω κάποιο, δεν θέλω να κρίνω άλλο. Έχετε δίκιο, ναι, βέβαια. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας. Το άλλο το παιδάκι στο Πακιστάν, έχω τη φωτογραφία του, δίνω από τις εικόνες, ας πούμε. Ήταν ένα παιδάκι 18 ετών, ο οποίος ήταν στην ασφάλεια, security, ξέρω, στο Πακιστάν, σε μια καθολική εκκλησία. Δεν ξέρω το θρησκευμά του, μουσουλμάνος μάλλον. Ήταν 18 ετών. Αυτό έγινε πριν από 5 χρόνια. Και κάποιοι εγκάθετοι καμικάζοι μουσουλμάνοι με βόμβες ήθελαν να ανατιναχθούν και να σκοτώσουν κόσμο. Και αυτό το παιδάκι, πρώτη εβδομάδα στη δουλειά, πρώτη του δουλειά, βλέπει κάποιους ανθρώπους ψωσμένους με εκρηκτικά και βλέπει ότι είναι και παιδάκι και τα λοιπά, διάφοροι χριστιανοί μέσα στην εκκλησία. Και εκείνη τη στιγμή παίρνει ο ίδιος την απόφαση. Ή θα τρέξω να σωθώ, ναι, και κανείς δεν θα μου πει τίποτα, ή έτσι θα πετάξω και θα πεθάνω αυτή τη στιγμή και μπορεί να σώσω και κάποιον. Και εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος παίρνει τη δίκη, όχι, θα πεθάνω. Και πέφτει, έσκασαν τα εκρηκτικά και σκοτώθηκε ο ίδιος. Δεν έμεινε τίποτα από τον ίδιο. Και σώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω του. Τώρα, να πω εγώ ότι είμαι χριστιανός, όταν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που δεν με νοιάζει, ας πούμε, τι πιστεύει. Έχετε δίκιο. Εντάξει, εγώ ξέρω ποιος τον περιμένει όταν φύγει εκεί πέρα. Αυτό το ξέρω, το γνωρίζω πραγματικά. Πώς το γνωρίζετε, κύριε Κουρέντζη, για πείτε μας. Το γνωρίζω. Γιατί αν δεν το γνώριζα, δεν θα είχε κανένα νόημα να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο. Γενικώς δεν αισθάνομαι μεγάλη ειδονή να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο. Να σου πω την αλήθεια, τη μεγάλη. Με ενδιαφέρει η προθανάτου ζωή, επειδή πιστεύω στη μεταθάνατο ζωή. Αν δεν υπάρχει η μεταθάνατο ζωή, τι να κάνουμε. Να ζήσουμε σε αυτό το παραμυθάκι, να λέμε παραμύθια ένας τον άλλον, να παρηγοριόμαστε. Και ανακαλύπτεις αυτήν την μεταθάνατο ζωή μέσα από ψήγματα τέτοιας αγάπης από ανθρώπους οι οποίοι διψάνε τόσο πολύ για την ζωή που είναι έτοιμοι να την αποχωριστούν. Γιατί αυτός που είναι έτοιμος να αποχωριστεί τη ζωή του είναι αυτός που διψά για ζωή. Ο θρίαμβός μου είναι καμωμένος από πολλαπλές ήττες. Μέσα από τις ήττες αυτής της ζωής θριαμβεύουμε. Και ο θάνατος είναι μια μεγάλη ήττα, την οποία φοβόμαστε, η οποία όμως μετά από κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική για να αναλάβεις το στέφανο της νίκης. Τι λέτε σε αυτούς οι οποίοι ούτε στο Θεό πιστεύουν, αλλά και το θάνατο τον τρέμουν και τον φοβούνται? Για όλους εμάς, για όλους αυτούς, δεν ξέρω αν εσείς έχετε ποτέ φοβηθεί ή τι φοβάστε. Αυτοί φοβούνται το θάνατο, έχουν το δίκιο τους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος φοβάται το θάνατο, αρχίζει να πιστεύει στη ζωή. Ο θάνατος είναι μια αναγκαιότητα για να εκτιμήσουμε τη ζωή. Φανταστείτε, ένας μέγιστος επιστήμονας να βρει ένα φάρμακο που μας δίνει μία φυσική αθανασία. Φανταστείτε πώς θα γίνει ο κόσμος, αν συμβεί αυτό. Το φαινόμενο του θανάτου μας δίνει ένα έναυσμα να αναγνωρίσουμε το φαινόμενο της ζωής. Το άγνωστο τοπίο του θανάτου μας δίνει κι άλλα για να εξερευνήσουμε το βάθος της ζωής μας. Και αυτό είναι και η φιλοσοφία, βέβαια, όπως λένε και οι αρχαίοι μου. Δηλαδή, μέσα από το ανεξερεύνητο, να επιταχύνω την όρασή μου σε αυτό που βρίσκεται γύρω μου. Και να καταλάβω πόσο ανεξερεύνητο είναι και αυτό. Όσο ανεξερεύνητος είναι και ο θάνατος τώρα που είμαστε, ας πούμε, ζωντανοί,
τόσο και ανεξερεύνητη είναι η ζωή μας. Η επικοινωνία μας είναι πάρα πολύ επιδερμική. Γιατί στηρίζεται πάνω στα πράγματα που γνωρίζουμε, ενώ τα σημαντικά είναι αυτά που δεν γνωρίζουμε. Πολλοί κόσμος δεν πιστεύει όμως. Δεν πιστεύει στο ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό που μπορούμε με τις αισθήσεις μας να αντιληφθούμε. Και η εποχή το ευνοεί αυτό, κύριε Κουρεντζή. Μα το ζήτημα είναι τι μπορεί να αντιληφθεί η αίσθηση και πόσες είναι οι αισθήσεις. Εδώ μπαίνουμε πάλι σε αυτόν τον διάδρομο. Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση. Μιλάγαμε για την μετάφραση. Mm-hmm. Δηλαδή, ανοίξατε την καρδιά σας σε κάποιον άνθρωπο, είπατε όσα σας αφορούν επί της ουσίας, και μετά από 5-6 χρόνια έρχεται αυτός ο άνθρωπος και επαναλαμβάνει τα λόγια σας, όχι ακριβώς, αλλά το νόημα των όσων είπατε, και καταλαβαίνετε ότι δεν κατάλαβε τίποτα. Του έχει μείνει μία επιδερμική μνήμη, μία μορφολογική μνήμη των όσων είπατε, όμως επί της ουσίας δεν κατανόησε τίποτα. Για να μπορέσουμε να εντρυφήσουμε ο ένας τον άλλον, πρέπει να βρούμε νέους διάβλους επικοινωνίας. Γιατί η ανθρωπότητα, τουλάχιστον αυτή που γνωρίζουμε από την γραπτή ιστορία, δεν έχει μεταβληθεί. Δηλαδή, από τον Εσχύλο μέχρι τις εποχές μας, βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Ο Εσχύλος είναι σύγχρονος ποιητής. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, πραγματικά. Έχουμε επιταχύνει. Ο πολιτισμός και η επιστήμη είναι η επιτάχυνση. Δηλαδή, ότι μπορούμε γρηγορότερα να κάνουμε πράγματα που παλαιότερα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. Όμως, επί της ουσίας, ποιες είναι οι διαφορές? Εγώ, όμως, έχω μία άλλη πεποίθηση εσωτερική, που μπορεί και να είμαι λάθος, αλλά έχω ελπίδα πολύ σε αυτή την πεποίθηση. Ότι υπάρχει μία άλλη ιστορία. Δεν μπορείς να την αγοράσεις στα βιβλιοπωλεία. Η οποία δεν μιλάει για τις καταστροφές της ανθρωπότητας και για τις μεγάλες κατακτήσεις, για τους θριάμβους και τις καταστροφές. Μιλάει για τις ανθρώπινες υποχωρήσεις, οι οποίες έγιναν αιτία για να υπάρχει ανθρωπότητα σήμερα. Δηλαδή, ανθρώπινες υποχωρήσεις. Ναι. Να σας πω μια ιστορία. Mm-hmm. Που μου την είπε ένας φίλος μου, που γνώριζε δηλαδή αυτή τη γυναίκα. Αυτή ήταν αριστοκράτησα, ευγενούς καταγωγής από την Ρωσία. Ήταν την εποχή του Τσάρου. Όταν έγινε επανάσταση, της πήρανε όλη την περιουσία, σκοτώσαν τον άντρα της, και αυτή είχε ένα μικρό παιδάκι, το οποίο το ανέθρεψε μέσα σε ένα κοινόβιο. Τότε τα μεγάλα σπίτια, τα μεγαλοαστικά, χώριζαν τα δωμάτια και κάνανε μικρά-μικρά σπίτια και μένανε διάφοροι εργάτες. Και εκείνη δούλευε στη φάμπρικα, σε μια βιοτεχνία. Λοιπόν, με χίλια βάσανα μεγάλωσε αυτό το παιδάκι, χριστιανή βεβαίως, με όλους αυτούς τους διωγμούς τότε του έδωσε και την πίστη, το μεγάλωσε, έγινε 18 ετών και αρχίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Λοιπόν, πάει στρατιώτης το παιδί, τον καλούνε, στην πρώτη γραμμή. Και την τρίτη μέρα του πολέμου λαμβάνει ένα γράμμα που λέει ότι ο γιος σας έπεσε επί της πατρίδος. Ήταν και κάποιοι άλλοι, όταν διάβασε το γράμμα και λένε ότι το πρώτο πράγμα που είπε, έκανε το σταυρό της και είπε «Ευχαριστώ Θεέ μου που πήρες το παιδί μου και δεν πρόλαβε να σκοτώσει άλλον άνθρωπο. Ευχαριστώ Θεέ μου που πήρες το παιδί μου πριν προλάβει να σκοτώσει άλλον άνθρωπο». Αυτό δίνει μία ποιότητα η οποία είναι ιστορική για μένα. Και αυτός ο ήλιος που βλέπουμε κάθε μέρα,
είναι σαν τα σκηνικά στα παλιά θέατρα. Έχει σκηνιά. Και κάποιοι πρέπει να τον ανεβάσουν και να τον κατεβάσουν. Όσα έχουμε δει σε όλη αυτή την ιστορία που τόσο λάγνα υπηρετούμε και είμαστε και ένα κομμάτι της, δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτός ο ήλιος. Δεν θα είχε νόημα να υπάρξει αυτός ο ήλιος. Μετά από όλη αυτή την κακία που έχει υπάρξει σε αυτόν τον κόσμο, πώς μπορεί να υπάρξει αυτός ο ήλιος. Και όταν δούμε ότι τα πάντα είδαμε, το φως ήρθε δίπλα μας και εμείς δεν πιστέψαμε σε αυτό. Και τα πάντα συνεχίζονται. Και οι ίδιοι υποκριτές, οι οποίοι ήταν όταν ο Κύριος ζούσε, οι ίδιοι υποκριτές είμαστε εμείς κάθε μέρα. Και τα συστήματα στα οποία πιστεύουμε και όλες αυτές τις συμβάσεις. Είμαστε υποκριτές. Και δεν έχουμε αλλάξει καθόλου από αυτούς τους Φαρισαίους και από αυτούς τους γραμματείς. Είμαστε εμείς οι ίδιοι αυτοί. Λοιπόν, όταν όμως εμφανίζεται αυτή η γυναίκα η οποία λέει αυτό το πράγμα, ευχαριστώ Κύριε που πήρες το παιδί μου και δεν σκότωσα άλλον άνθρωπο. Επειδή πέθανε την πρώτη μέρα του πολέμου. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Ναι, όμως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα πούν αυτό το πράγμα. Αυτοί λοιπόν πιάνουν αυτές τις αλυσίδες, τις απόκοσμες αλυσίδες και ανεβάζουν αυτόν τον καυτό ήλιο κάθε μέρα και λέμε καλημέρα, καλησπέρα. Ή στη Δράμα ή στη Ροδόπη, δεν θυμάμαι ακριβώς. Υπάρχει ένα λαϊκό τραγούδι, λαϊκό δημοτικό τραγούδι, που λέει για την Παναγία όταν έφυγε από το Γολγοθά και πήγαινε στο σπίτι και έκλαιγε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και άκουσε από ένα σπίτι κλάματα. Και εξεπλάγινε και λέει ποιος κλαίει εκτός από μένα αυτή την ημέρα. Και μπήκε μέσα και είδε τη μητέρα του Ιούδα. Ακούστηκε, λέει, το χριστιανικό ήθος και πήγε και της είπε, έλα, σε καλό να κλάψουμε μαζί σήμερα τα παιδιά μας. Αυτό είναι μία προφορική, μπορεί να είναι και δοξασία. Όμως αυτό έχει χτίσει μία ολόκληρη ιστορία, η οποία έχει μία πολύ μεγαλύτερη αλήθεια από αυτή την ιστορία που γνωρίζουμε και είναι τρέχα γύρευε, που ο καθένας, αν πας σε έναν λαό, έχει τη δική του ιστορία, ο άλλος, ο λαός, έχει τη δική του ιστορία. Γιατί έχει να κάνει με το εγώ, δεν έχει να κάνει με την παράδοση, έχει να κάνει με την επιβολή. Η αλήθεια έχει να κάνει με την παράδοση. Παράδοση εννοώ, παραδίδομαι. Από πότε ξεκινήσατε να κάνετε αυτές τις σκέψεις και να είστε κοντά στον Κύριο, κύριε Κουραντζή? Πρώτα απ' όλα δεν είμαι κοντά, είμαι μακριά από τον Κύριο. Προσπαθείτε. Η προσπάθεια, επιτρέψτε μου να πω, είναι το πρώτο βήμα. Το να αναγνωρίζεις το πρόσωπο του Κυρίου στο πρόσωπο των άλλων και εντός σου. Για μένα ο Κύριος είναι η μοναδική ελπίδα, να σας πω την αλήθεια. Ορομίως. Δηλαδή, είμαι πολύ χριστοκεντρικός. Δεν βρίσκω και πολύ μεγάλο νόημα σε όλο αυτό το παραμύθι χωρίς τον Χριστό. Δηλαδή, πολύ ανέτεια όλα αυτά τα πράγματα που βιώνουμε χωρίς αυτό. Γι' αυτό και θαυμάζω τους ανθρώπους που είναι χριστιανοί κατά το έργο, χωρίς να είναι χριστιανοί θρησκευόμενοι. Mm-hmm. Αυτούς τους θεωρώ πολύ υψηλούς. Έτσι είναι. Σαν αυτό το παιδί που έλεγε κάποιος. Οπότε, εγώ είμαι πολύ μακριά. Και στους ανθρώπους που μπορεί να παρακολουθήσουν αυτή την εκπομπή δεν μπορώ να πω τίποτα. Όχι, για εσάς θέλω να μας μιλήσετε ως παιδί. Τα σκεφτόσασταν αυτά ως παιδί? Υπήρχαν μέσα σας? Πηγαίνατε στην εκκλησία? Όχι πολύ. Πήγαινα όπως πάνε όλοι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά πότε συνέβη αυτό? Αυτό άρχισε να συμβαίνει μέσα μου. Πότε? Μετά τα 20 μου χρόνια. Πήγα στο Άγιον Όρος όταν ήμουν 20 ετών. Mm-hmm. Και μετά έφυγα στη Ρωσία
Και εκεί άρχισα να εμπαθύνω όσο μπορώ, βέβαια. Αλλά ό,τι έχει γίνει στη ζωή μου, το ρωστάω εκεί. Δηλαδή, αν έχει γίνει τίποτα, δηλαδή, το ρωστάω εκεί. Γιατί πιστεύω ότι ναι, υπάρχει όπως περισσότερο από ό,τι υπάρχουμε εμείς. Εμείς, για μας ότι υπάρχουμε δεν μπορώ, το πολύ πιστεύω, αλλά για τον Κύριο το πιστεύω. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Έχετε κάποια απορία από το βίο του Κυρίου? Είναι κάτι το οποίο να σας έχει προκαλέσει απορία, να θέλετε να ρωτήσετε? Και να κατανοήσω με τη συνείδηση, με αυτή που έχω τώρα. Τι μπορώ να κατανοήσω εγώ? Να ζητήσετε. Φώτισε. Μόνο μέσω αποκαλύψεως γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν δείσει ο Κύριος και μας αποκαλύψει, αν και μπορώ να πω ότι έχω δει, έχουν αποκαλυφθεί στη ζωή μου πολλά πράγματα, αλλά αυτά δεν γίνονται μέσω της κατανοήσεως, γίνονται μέσω μιας αποκαλυπτικής εμπειρίας, ας πούμε. Καθίσει και τη δική του, δηλαδή. Έχει και ο κάθε άνθρωπος έχει αυτές τις αποκαλυπτικές εμπειρίες. Βέβαια. Απλά πολλές φορές δεν έχει το αισθητήριο να τις... Γιατί τα θαύματα γίνονται καθημερινώς. Φυσικά. Φυσικά. Το θαύμα μπορεί να είναι η κουβέντα κάποιου φίλου σου. Μπορεί να είναι μια σκέψη, μπορεί να είναι ένα όνειρο, μπορεί να είναι τα πάντα. Δεν είναι απλώς ότι επανέρχεσαι στη ζωή, όπως ξέρουμε. Άρα, το Άγιον Όρος σας έστρεψε προς τη Ρωσία? Όχι. Πώς πήγατε στη Ρωσία? Όχι. Στη Ρωσία πήγα γιατί είχε τελειώσει η δεκαετία του 80, που είχε ενδιαφέρον. Υπήρχε ένας ρομαντισμός. Και στο χώρο που με ενδιέφερε, της τέχνης, ήταν πάρα πολύ σημαντική δεκαετία. Και άρχισε μετά αυτή η τεχνολογία, το high-tech που λέμε. Mm-hmm. Που οι άνθρωποι βγάλαν τα ράσα και τα μαύρα και θέλησαν να βρουν την ευημερία στη ζωή. Να πάρουν 2-3 αυτοκίνητα ο καθένας, να πάρουν δάνεια. Αυτό ήταν που σας έδιωξε ουσιαστικά. Και γενικώς στην Ευρώπη, γιατί ταξίδευα τότε αρκετά. Και όταν έπεσε το Ανατολικό Μπλοκ, το οποίο ήταν αρκετά μισητό σε μένα. Και είχα ταξιδέψει σε χώρες με το Ανατολικό Μπλοκ. Όταν έπεσε αυτό, χάθηκε όλη η αντίσταση. Η τέχνη θέλει μία αντίσταση. Χρειάζεται μία συγκεκριμένη ατμοσφαιρική πίεση. Το υλικό της τέχνης πρέπει να αντιδράσει μέσα σου για να μπορέσει να βγει αυτή η χημική ένωση. Mm-hmm. Το ένα νέο στοιχείο. Βρεθήκαμε σε αυτή την κοινωνία όπου ό,τι και να πεις, σε δεχόμαστε. Και τη μεγαλύτερη αλήθεια και το μεγαλύτερο ψέμα δεν μας κάνει διαφορά καθόλου. Έτσι είναι. Και εγώ έψαχνα να βρω εκείνο το ρομαντισμό. Να βρω σε εκείνους ανθρώπους που δεν έχουν τα πολλά, αλλά ονειρεύονται και γίνουν βασιλιάδες μέσα στα λίγα. Και πήγα σε εκείνον τον κόσμο στην Αγία Πετρούπολη, ήταν και ο μεγάλος Μούσιν ο δάσκαλός μου, και βρήκα έναν παράδεισο, ζω πολύ φτωχά, τα πρώτα χρόνια. Και βρήκα ένα καταπληκτικό παράδεισο. Δηλαδή δεν μας ένοιαζε τι θα φάμε, τι θα γίνει. Ήμασταν ερωτευμένοι. Με τη ζωή, με την τέχνη, με αυτό, με τα βιβλία. Είναι πραγματικά μεγάλη ευτυχία. Αυτή η πίεση που σου ασκεί και το καθεστώς σου δίνει μια μεγάλη κινητήρια δύναμη. Δυσδύοντας στον τοίχο για να βγεις από την άλλη πλευρά,
αρχίζεις και βλέπεις την έξοδο μέσα από τα δικά σου κόμπλεξ και από τις δικές σου νευρώσεις. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολύ καλομαθημένοι άνθρωποι. Και η λίγη ασχετικότητα και δυσχέρεια μας κάνει, μου φαίνεται, μας κάνει πιο πλούσιους. Έχετε δίκιο. Εγώ έζησα, δηλαδή, είμαι τόσο ευτυχισμένος που πήρα αυτή την απόφαση και έφυγε εκεί. Δεν είμαι ούτε από αριστερούς γονείς, ούτε ο ίδιος αριστερός, ούτε, γιατί ξέρετε, είναι αυτό που γίνεται. Με τις ταμπέλες, αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως, ούτε και δεξιός, ούτε και... Είστε ένας και μοναδικός τους. Αναρχικές πεποιθήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση όταν αυτά που σε ενδιαφέρουν εσένα δεν ενδιαφέρουν κανέναν γύρω σου. Μοναξιά. Άσχημη μοναξιά. Πολύ άσχημη μοναξιά. Αν ερωτήσει κάποιος για εσάς, αυτό που θα ακουστεί, θα διαβαστεί, θα υποθεί είναι ότι είστε ένας ιδιοφυής, ιδιοϊφής, θα έλεγα εγώ, κεντρικός. Είστε από μόνος σας μία κατηγορία. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς νιώθετε όταν οι άνθρωποι σας αντιμετωπίζουν ως κάτι το πολύ ιδιαίτερο και το πολύ ξεχωριστό. Τι αισθήματα σας προκαλούν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, ο στάρ? Ένα ψέμα είναι αυτό. Εντελώς ψέμα. Σας αδικεί, καταρχάς, πολύ. Δεν έχει σημασία τι με κάνει. Δεν έχει όμως να κάνει κάτι με μένα. Τι σημαίνει στάρ? Δηλαδή, έχω σταματήσει να διαβάζω άρθρα. Και γενικώς η δημοσιογραφία είναι πάρα πολύ χαμηλή στην εποχή μας. Για να πουλήσουν το άρθρο ή για να βάζουν ένα βαρύγδουπο τίτλο και χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους. Βάζουν πινακίδες για να κάνουν πιο εύπεπτη την κατανάλωσή τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Να πεις για έναν άνθρωπο, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι ο άλλος. Αρχίζουν κάτι, είναι αυτό, είναι το άλλο, είναι... Κρίμα. Γενικώς, αν μπορούσα να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου, θα έλεγα πολύ χειρότερα από αυτά που γράφουν για μένα, από τα κακά που γράφουν. Όμως, όλα τα καλά πράγματα που έχουν δει σε μένα, οι περισσότεροι, δεν λέω για όλους, είναι το ότι πώς είναι το κούρεμά μου, πώς είναι το σακάκι μου, πώς είναι το παντελόνι μου, πώς είναι... Εγώ συμπεριφέρομαι κατά τον τρόπο που πάντα συμπεριφερόμουν. Είμαι όπως ήμουν 16-17 ετών, δεν έχω αλλάξει σχεδόν καθόλου στον τρόπο που συμπεριφέρομαι. Δίνομαι όπως δίνομαι, είμαι αυτός που είμαι. Δεν νομίζω ότι είμαι κάποιος που τον κοιτάς στον δρόμο, έτσι. Απλά επειδή αυτή η τέχνη του διευθυντού ορχήστρας είναι μια τέχνη πολύ συντηρητική και έχουμε δει κάτι ανθρώπους οι οποίοι φοράνε το φράκο, ας πούμε, για να βγουν και να διευθύνουν τα λοιπά, ή έχουν μια συγκεκριμένη, μια ακαδημαϊκή, κάπως πρέπει να φαίνονται, έτσι δεν είναι? Και είναι ένα ψέμα κι αυτό, βέβαια. Οπότε οι άλλοι βρίσκουν, αυτός έχει μια τέτοια όψη, ξέρω εγώ, έχει κάποια τέτοια γνωρίσματα, παίρνουν από αυτό και αρχίζουν και κάνουν το τυράζ. Όμως θέλω να σας πω κάτι άλλο, να γελάσετε και λίγο, ναι, γιατί να μην εμπιστεύεστε ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Ωραία πληροφορία και συμβουλή, κύριε Κουρέντζη, αυτή. Λοιπόν, σε πολλές όπερες, θα σας το πω εγώ και δεις, η Σοβιετική Ένωση ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη κατάσταση. Η μουσική, φοράνε φράκο, και ο μαέστρος, ας πούμε,
παπηγιόν, το τέτοιο, το παντελόνι και τέτοιο, και από κάτω σαγιονάρες. Επειδή δεν φαίνονται τα υποδήματα, φοράνε ή κόκκινες κάλτσες ή σαγιονάρες ή έτσι. Ή από τη μέση και πάνω φαίνεσαι στο ρήθρο, ας πούμε, οπότε δεν χρειάζεται να βλέπεις τα παπούτσια. Και έτσι συμπεριφέρω. Δηλαδή, όλο αυτό το savoir vivre και όλη αυτή η εμφάνιση του μουσικού, της ορχήστρας, η μπαγκέτα και ο αρχιμουσικός και η μουσική που κάνουν κάτι πολύ σοβαρό, είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Είναι ένα παραμύθι της μπουρζουαζίας, της αστικής τάξης που μεταδίδεται από γιαγιά σε γονό και ούτω καθεξής. Η μουσική, η περισσότερη μουσική που πραγματικά κάνουν κάτι σοβαρό, πρέπει να αποστασιοποιηθούν από την εμφάνιση. Πρέπει να έρθουν σε μία βαθύτερη επικοινωνία αγάπης και έρωτα. Και όχι δεν με το αντικείμενο, με τη μουσική, μα τις δυνατότητες που έχει η μουσική. Αυτό είναι σημαντικό. Λέμε ότι υπηρέτης της μουσικής τέχνης, αυτό που διαβάζαμε. Mm-hmm. Είμαι υπηρέτης της μουσικής τέχνης. Ψέμα. Είμαι ονειρευτής ονείρων. Μέσα από την τέχνη ονειρεύομαι έναν κόσμο που θέλω να ζήσω. Και θέλω να ζήσουμε μαζί σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει χωρίς εσένα. Δεν μπορώ να ζήσω μόνο σε έναν κόσμο που δημιουργώ ο ίδιος. Είναι ψεύτικος χωρίς εσένα. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό καταφέρατε. Τώρα όμως, για πείτε μου, οποία παρηγορία σε κάποιον ή κάποια που προσπαθεί επιματέω πολλές φορές να βρει ένα εισιτήριο για τις συναυλίες σας, να σας πω εγώ να γελάσετε τώρα, διότι πάρα πολλές φίλες και φίλοι που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τη συνέντευξή σας, είμαι βέβαια ότι θα πούν πως δεν έχω καταφέρει να τον δω αυτόν τον άνθρωπο, διότι εν διπλή οφθαλμού εξαφανίζονται τα εισιτήρια. Δεν χάνουν και τίποτα. Όχι, τώρα αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι λίγο άδικο. Πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Έγινε όμως. Παίζατε και πολύ ποδόσφαιρο, οπότε σας μίλησα. Πολύ δεν έπαιζε. Καλά όμως. Λένε οι πληροφορίες μου. Ναι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι πολύ καλά. Εντάξει. Ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ο κόσμος έχει μία περιέργεια να έρθει να δει. Όχι τώρα, δεν είναι περιέργεια. Μην το λέτε αυτό. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται πολύ καλά όλα αυτά όσα μας είπατε. Καταλαβαίνει ότι έχετε ενωθεί, ότι υπάρχει μία ένωση και ενώνεται μαζί σας. Μην μειώνετε αυτή την προσφορά, σας παρακαλώ. Δεν μειώνω αυτή την προσφορά, απλά... Ξέρετε κάτι, στην Ρωσία έχουμε παίξει σε φυλακές, έχουμε παίξει σε χόσπις, και εδώ παίξει... στη Γαλιλαία. Πολλές φορές. Παντού παίζουμε. Και εκεί έχουμε διδαχθεί πολλά πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί για αυτούς η μουσική έχει πολύ διαφορετικά. Για πείτε μας. Ήρθε μια γυναίκα και μου έδωσε το χέρι της και μου λέει «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ένα χόσπις». Και βλέπω το χέρι της ήταν όλο μελανιές, όλο... Μια νοσηλεύτρια της. Έκλαιγε η γυναίκα. Εγώ είχα πάει σε μουσικό σχολείο, μου λέει κάποτε, αλλά δεν έχω δυνατότητα, δεν έχω να πάω στην ορχήστρα. Είμαι εδώ πέρα πρωί και βράδυ νοσηλεύτρια. Και μου λέει, να σ' άλλαξες γιατί έχετε τις μελανιές. Αυτή κρατάει το χέρι όσων πεθαίνουν. Της φύγουν το χέρι. Κρατάει το χέρι των ανθρώπων που πέθανε. Αυτή είναι η δουλειά της. Αυτός ο άνθρωπος που έχει μια τέτοια ευγένεια και έχει δει, έχει συνοδεύσει τόσους πολλούς ανθρώπους. Ψυχοπομπός. Αυτός ο άνθρωπος και να μην καταλάβει, ξέρω εγώ, πολλές λεπτομέρειες από τα έργα που παίζουμε, είναι πολύ πιο μέσα στην ουσία αυτών που θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, εμείς φτάνουμε εκεί που είναι. Δεν την συνοδεύουμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Ο λόγος που πάει ένας άνθρωπος να ακούσει μουσική σε μια αίθουσα συναυλιών είναι
είτε η καλή ανατροφή που έχει, δηλαδή οι γονείς έτσι μεγάλωσαν το παιδί και αυτό έχει κάποιους, κάποιες έτσι ευαισθησίες. Είναι ένας χώρος, πολύ το έχουμε στη Ρωσία, έρχονται στα κονσέρτα μου και, γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι, κάτι που πρέπει να... Must, ένα must, ναι. Όμως, αυτό έχει να κάνει με μία μόδα, δεν έχει να κάνει με μία μεγάλη αλήθεια. Όποιος θέλει πραγματικά να έρθει στα κονσέρτα, για να σας απαντήσω και πιο στοϊκά, όποιος θέλει να έρθει στα κονσέρτα μου, μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή στο Dom Radio εκεί που είμαι ή σε οποιαδήποτε κτλ. Κάνω και πρόβες ανοιχτές, κάνω και διαλέξεις, κάνω και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, αν περιμένεις τώρα στην Ελλάδα, που έρχομαι μια φορά τα 3 χρόνια, είναι λίγο δύσκολο. Την επόμενη φορά, τώρα κάναμε και δύο συναυλίες. Και live streaming. Ναι, οπότε θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Που είναι πολύ σημαντικό που θα μπορούν να παρακολουθήσουν όσες και όσοι δεν τα κατάφεραν. Ζωντανό βέβαια είναι διαφορετικά. Ναι, φυσικά. Θα ήθελα να μας πείτε, αυτά τα 2 χρόνια της πανδημίας, πώς τα περάσατε, κύριε Κουρέντζη? Πώς ήταν για εσάς στην Μουσικα Eterna, την αιώνια μουσική? Θέλετε ειλικρινή απάντηση? Πάντα, μα ξέρω πόσο ειλικρινής είστε. Εντάξει. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πανδημία για μας. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί πολλοί κόσμος υπέφερε. Πολλοί άνθρωποι χάσαν τις δουλειές τους, γι' αυτό λυπάμαι ειλικρινά. Τη ζωή τους πολύ. Τη ζωή αυτό... τους και φίλοι μου πολύ. Όμως, εγώ υπέστη την μεγάλη οικονομική καθίζηση. Ευτυχισμένος γι' αυτό. Γιατί πλήρωσα με ένα αστρονομικό ποσό, πλήρωσα την ελευθερία μου. Δηλαδή. Ξέρετε, όταν πας σε έναν ψυχολόγο, πρέπει να πληρώσεις, γιατί αν δεν πληρώσεις, δεν εκτιμάς αυτό που. Έτσι λοιπόν ήταν σαν μια ψυχοθεραπεία για μένα. Όταν βρισκόμαστε σε ένα συγκεκριμένο τέμπο ζωής, πάντα βρίσκουμε δικαιολογία για να μην έρθουμε σε επικοινωνία με τον εσωτερικό αυτό. Πάντα βρίσκουμε δικαιολογίες για να μην κοιτάξουμε με ειλικρίνεια τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Πάντα δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τα σημαντικά και έχουμε πάντα χρόνο για τα περιτά. Όταν ήρθε αυτή και είχαμε το χρόνο, εγώ κάθισα να σκεφτώ. Και κάθισα στο τραπέζι να δω ποιος είμαι τελικώς. Κάθισα να σκεφτώ, να τα πάρω όλα από την αρχή. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να παραμυθιάσω τον εαυτό μου, κατάλαβα ότι παραμυθιάζω τον εαυτό μου όταν υπάρχει πίεση. Όταν είμαι υπό πίεση, λέω, θα το ήθελα, αλλά δεν γίνεται. Όταν λοιπόν γίνεται και όταν κάτσω απέναντι στον εαυτό μου και κοιτάξω τον εαυτό μου στα μάτια, εκεί αρχίζω και βλέπω ποιος είμαι. Και μπορώ να σας πω ότι στην πανδημία απογοητεύτηκα σφόδρα, γιατί νόμιζα ότι ήμουν καλύτερος από ό,τι είμαι. Ανακάλυψα ότι είμαι πολύ χειρότερος από ό,τι νόμιζα. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα. Είναι μια διάγνωση αυτού. Σε τι ήσασταν χειρότερος, που πιστεύατε ότι ήσασταν καλύτερος? Σε όλα. Σε όλα. Νόμιζα ότι είμαι πολύ πιο απελευθερωμένος. Νόμιζα ότι δεν φέρω μέσα μου ελαττώματα που κατηγορώ στην ανθρωπότητα. Και είδα ότι αν με έπαιρνε ένας εξωγήινος και ήθελε να αναπλάσει όλη αυτή την απέσια ιστορία της ανθρωπότητας, θα μπορούσε να αναπλάσει μόνο από το δικό μου DNA. Σας βοήθησε αυτό μετά? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να βλέπεις τα ελαττώματά σου είναι ίσως ένα μοναδικό χάρισμα που μπορούν να έχουν.
να απελευθερωθούμε από τον εαυτό μας. Όταν ταπεινώνεσαι απέναντι στον εαυτό σου κυρίως, εκείνη τη στιγμή αρχίζεις και ζεις. Αρχίζεις και απελευθερώνεσαι. Η ελευθερία, δεν λέμε από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων, τα ιερά. Και για να επανέλθουμε και στο ελληνικό στοιχείο, είμαστε το μοναδικό έθνος που έχει ως έμβλημά του την ελευθερία. Συγκλονιστικό αυτό. Τι σημαίνει, ελευθερία ή θάνατος. Όταν είσαι ελεύθερος να είσαι ένα τίποτα, όταν είσαι ελεύθερος να κινηθείς και να αναπνεύσεις και να γίνεις ατμός και πούδρα και σκόνη και άμμος. Όλες οι ασφάλειες που έχουμε μέσα μας και όλες οι αντιστάσεις που έχουμε μέσα μας δεν μας αφήνουν να απελευθερωθούμε. Και βεβαίως είναι νευρώσεις, είναι τράματα που έχουμε λάβει στη ζωή μας, αποθυμένα, τι θέλει η μαμά, τι θέλει ο μπαμπάς, τι θέλει η κοινωνία, τι θέλει το σχολείο. Και όλο αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά προσπαθούμε να ανταποδώσουμε σε αυτά τα φαντάσματα αυτό που θέλανε να γίνουν. Αν βγεις από το συνοθήλευμα όλων αυτών των πραγμάτων και μπορέσεις να δεις τον εαυτό σου σαν ένα μικρό πραγματάκι, γιατί είσαι ένα μικρό πραγματάκι, αν μπορείς να το δεις τον εαυτό σου έτσι και να πεις αυτό είμαι εγώ, έχω κάνει μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν αξίζω κάτι. Αυτό είναι που προσπαθώ. Και όχι να απορρίψεις τον εαυτό σου, να μπορείς να δεις τον εαυτό σου πολύ πιο σφαιρικά, χωρίς να τραυματίζεσαι, επειδή δεν είσαι κάτι σπουδαίο. Αρχίζεις με μεγάλη ευλογία στη ζωή. Δηλαδή, αρχίζεις και είσαι ελεύθερος. Αρχίζεις και ακούς, αρχίζεις και αισθάνεσαι. Ανανεώνεσαι. Είναι χρήσιμο αυτό και τα γενέθλια είναι ούτως ή άλλως μία μορφή ανανεώσεως. Θέλω να σας ρωτήσω, να επιστρέψω στα παιδικά σας χρόνια. Το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό, η πρώτη ανάμνηση που έχετε, που θυμάστε, το Θεόδωρο Κουρέντζη, ποια είναι? Θυμάμαι, έχω πολύ καλή μνήμη. Και με τη μητέρα μου πολλές φορές τη τηλεφωνώ και της λέω πως ήταν η διαρρύθμιση του σπιτιού μας που φύγαμε όταν ήμουν 2 ετών. Του παλιού σπιτιού που φύγαμε 2 ετών και δεν επιστρέψαμε ποτέ. Λοιπόν, αυτό που θυμάμαι ως πρώτη ανάμνηση είναι η αίσθηση της αγάπης. Θυμάμαι τι ευλογία είναι να γεννηθείς σε αυτόν τον κόσμο. Η αγάπη που σου δείχνει η μητέρα σου όταν γεννιέσαι, οι συγγενείς, είναι το πρώτο στίγμα της συνάντησής μας σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι ένας παράδεισος. Ο παράδεισος μοιάζει μάλλον με την παιδική μου ηλικία, την βρεφική μου ηλικία. Θυμάστε. Ζούσα σε έναν, βεβαίως, ζούσα σε έναν παράδεισο. Λες, άξιζε να γεννηθώ σε αυτόν τον κόσμο. Άξιζε να γεννηθώ γιατί υπάρχει αγάπη. Είδα ανθρώπους που άνοιγαν την καρδιά τους και βλέπαν ένα μικρό πλασματάκι και λέγανε το αγαπώ αυτό το πλασματάκι. Γιατί αυτό το πλασματάκι συμβολίζει μία ζωή. Είναι τόσο πολύτιμη αυτή η ζωή σε αυτό το απέραντο σύμπαν που έχουμε, που είναι τόσο λίγη η ζωή μέσα. Τόσο μεγάλα σκοτάδια σε αυτό το σύμπαν και τόσο ανερμήνευτοι κανόνες και τόσο ανακπλήρωτες μάζες οι οποίες δεν έχουν ούτε μία σταγόνα ζωής μέσα τους. Και εμείς την ίδια στιγμή είμαστε μία τόσο μικρή κουκίδα, ένα άτομο σε αυτό το τεράστιο σύμπαν και είμαστε τόσο πελώριοι γιατί είμαστε κάτοχοι αυτής της ζωής που λείπει σε αυτό το σύμπαν. Δηλαδή, την ίδια στιγμή είμαστε τόσο μικροί και τόσο τεράστιοι.
Και μπροστά στο χρόνο του σύμπαντος, η ζωή μας είναι ένα τίποτα. Ένα αεράκι που πέρασε. Πολλά λέω. Λοιπόν, η αίσθηση ότι όμως συναντηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο και ήμασταν μαζί, είναι τόσο σημαντική. Ότι όπως και να πήγε το πράγμα, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Όμως, το ότι συναντηθήκαμε εδώ, αυτή είναι η πρώτη μου αίσθηση. Και αυτή είναι η πιο τέλεια αίσθηση που έχω μέχρι σήμερα μέσα μου. Ότι ήμασταν εδώ. Η μητέρα σας είναι δασκάλα πιάνο. Ναι. Και της είμαι πολύ ευγνώμων. Πολύ ευγνώμων για το ότι με έφερε στον κόσμο και ότι έκανε τόσο μεγάλη υπομονή μαζί μου. Τρομερή υπομονή. Τρομερή υπομονή. Εντάξει, είναι ευγνώμων. Έχω μια αγία μητέρα και πολύ ευγνώμων. Αυτή σας έμαθε μουσική. Ναι, βασικά ναι. Ο μπαμπάς αστυνομικός. Mm-hmm. Ο πατέρας μου έπαιξε στη ζωή μου πολύ σημαντικό ρόλο. Στη μουσική. Ο πατέρας μου με έμαθε πολλά πράγματα στη μουσική, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Ο πατέρας μου είχε πάρα πολλές ευαισθησίες ως άνθρωπος. Και μου έμαθε το ότι αν δεν μπορείς να είσαι ευάλωτος, δεν μπορείς να είσαι καλλιτέχνης. Τα παράσημα που έχουμε είναι οι πληγές μας. Έτσι είναι. Δεν έχει άλλα παράσημα ο καλλιτέχνης ούτε βραβεία. Ζει ο μπαμπάς σας. Δεν ζει. Πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη απώλεια. Ξέρετε, όταν για μένα είναι, έχω υποστεί τρομερά μεγάλες απώλειες, γιατί αυτός ο μαγικός κόσμος, αυτός ο παράδεισός μου, ο αθηναϊκός, όταν έκανα πολλά χρόνια να επιστρέψω, στα μέσα του 90 δεν μπορούσα να επιστρέψω για διάφορους λόγους προσωπικούς, και μετά είχα πάρα πολλή δουλειά και επέστρεφα πολύ σπάνια και έβλεπα πώς κατέρευε αυτός ο κόσμος. Μικρές αλήθειες που είχαμε στον κόσμο. Όλα τα πράγματα που είχα κρύψει κάτω από δέντρα και είχα θάψει για να τα βρω μετά, τα είχαν πάρει τα τρακτέρ όλα. Πάνε τα χαλικά για την κοντορεβιθούλη. Ναι. Έχει και ο παράδεισος στη χωματέρη του. Έτσι είναι. Ναι. Το χωνευτήρι. Ναι. Αδελφός. Ο αδερφός είναι μια χαρά και είναι ουσιαστικά η πιο μεγάλη ευκαιρία που έχω να μιλώ ελληνικά. Γιατί φανταστείτε ότι δεν ασκώ τη γλώσσα καθημερινώς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τα ελληνικά σας όμως είναι θαυμάσια. Σκέπτομαι ελληνικά. Σκέπτομαι ελληνικά. Αλλά ο αδερφός μου είναι στη Ρωσία μαζί μου. Είναι και ο Ανδρέας Μουστούκης, άλλος ένας Έλληνας. Ξέρετε κάτι, είμαι πραγματικά ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Έχω τη δυνατότητα να κουράζομαι τόσο πολύ και να κάνω κάτι που αγαπώ. Κάτι που θα δυνατά πάντα για να το κάνω αυτό που κάνω. Και δεν λέω να διευθύνω μία ορχήστρα. Εννοώ να είμαι καλλιτέχνης. Η κάθε μου σκέψη να μεταφράζεται έτσι μέσα μου. Και βλέπω τέτοιους ανθρώπους που κάνουν εργασίες που δεν είναι εργασίες που θα επέλεγαν να κάνουν και βγάζουν ευγνωμοσύνη. Αισθάνομαι τόσο αχάριστος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αχαριστία έχουν οι καλλιτέχνες. Απίστευτοι. Αχαριστία. Μήπως είστε λίγο υπερβολικός. Χαρίζουν. Μας χαρίζετε πολλά. Πάρα πολλά. Την ένωση με το θείο. Νομίζω ότι χαρίζει τέχνη. Και δημουσική, όπως τόση ώρα μας λέτε. Mm.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να χαρίσουμε τίποτα από μόνοι μας. Μα δεν είμαστε. Πρώτα απ' όλα ο ήχος. Τα δοχεία είστε. Ούτε καν. Οι καντιλανάφτες, ας πούμε. Και αυτοί χρειάζονται, κύριε Κουρέντζη. Οι καντιλανάφτες. Δίνει το φως στις ψυχές. Τις προάλλες είχα έρθει στο αεροδρόμιο και είχε γίνει αυτή η φοβερή χιονοθύελλα. Και αποκλείστην. Της Ελπίδος. Ναι, ήμουν εγώ εντωμεταξύ από Σιβηρίες και από τέτοια, λέω, θα πάω με τα πόδια τώρα. Όμως ήταν πραγματικά μπλοκαρισμένα όλα και δεν υπήρχε ούτε ταξί, ούτε τίποτα. Και ο κόσμος δεν είχε που να κάτσει, καθόμουν στο πάτωμα, ούτε να φάει είχε. Είχα πάρει κάτι κρασιά εγώ για τη μητέρα μου και ήρθε μια πολύ καλή κοπέλα. Λέει, Θόδωρε, με θυμάσαι από τη Ζηρίχη. Περίμενα στην ουρά για να φάω κάτι από μια καντίνα, η μόνη που λειτουργούσε στο αεροδρόμιο. Εν τω μεταξύ, αποκλεισμένοι άνθρωποι από όλες τις πτήσεις, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά, ούτε να φύγουν, έψαχναν να φύγω πίσω. Αλλά δεν μπορούσε και λέω, θα μείνω 20 ώρες στο αεροδρόμιο. Οπότε άνοιξα και αυτά τα κρασιά που είχα πάρει εκεί. Καιρός ήταν. Ναι. Έρωτα στα χρόνια της χολέρας. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση. Αυτοί οι άνθρωποι, τώρα είχε μία σειρά 300-400 άτομα για να πάρουν ένα σάντουιτς. Και ήταν μόνο 3 άτομα, οι οποίοι δούλευαν επί 12 ώρες χωρίς διάλειμμα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Επί 12 ώρες, μία κοπέλα, δύο αγόρια έτσι. Δούλευαν, βάζανε, κάνανε όλα. Να δώσουν σε όλους τους ανθρώπους. Και όταν έφτασα εγώ η σειρά μου, το πρώτο πράγμα που είπα, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί σας θαυμάζω. Βέβαια. Ξέρετε τι μου είπε. Μα τι λέτε, κύριε. Μα πεινάει ο κόσμος. Τι θα κάνουμε εμείς. Είναι δύσκολη φάση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τι γλυκό. Θέλω να πω, υπάρχουν απλοί άνθρωποι τώρα. Μα φυσικά. Οι οποίοι όμως πραγματικά τους ζηλεύω και τους θαυμάζω. Γιατί βγάζουν μια τέτοια ποιότητα σε μια εργασία η οποία δεν τους αποφέρει ούτε οικονομικά. Τι ήταν το όνειρο της ζωής τους, να χτυπάνε τυρόπιτες και να δίνουν τυρόπιτες και να κάνουν. Μάλλον έχουν άλλα όνειρα αυτοί οι άνθρωποι. Όμως, το ότι κάνουν τη δουλειά τους με τόσο ωραίο τρόπο και το ότι έχουν ευγνωμοσύνη από άλλους ανθρώπους, αυτό κάνει τη ζωή τους όνειρο. Και εγώ μαθαίνω γενικώς από αυτούς, όχι από τους καλλιτέχνες. Όταν ήσασταν παιδί, είχατε κάποιο ήρωα. Ο Αχιλλεύς. Mm. Γιατί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που να μην είχε τον Αχιλλέα για ήρωά του. Αν ο μπαμπάς του διάβαζε μυθολογία, όλοι, ο Αχιλλέα. Αυτός ήταν. Όταν ήμουν ένα παιδάκι και μου διάβαζε ο μπαμπάς μου τη μυθολογία, δεν είχα γενικώς πολλούς ήρωες. Mm-hmm. Απλά... Εντάξει, κατά περιόδους θαύμαζα διάφορους ανθρώπους και θαυμάζω πάρα πολλούς σήμερα. Δηλαδή? Ανθρώπους. Πάρα πολλούς ανθρώπους θαυμάζω. Πάρα πολλούς. Έχω την τύχη, τουλάχιστον, με την αναγνώριση που έχω, να έχω γνωρίσει πραγματικά ιδιοφυείς ανθρώπους, καλλιτέχνες. Και αυτό τουλάχιστον είναι ένα από τα προτερήματα της αναγνώρισης. Πραγματικά υπάρχουν και σήμερα τόσο αξιόλογοι όσο υπήρχαν πάντα. Οι αξιόλογοι πάντα υπάρχουν. Αυτή η πάστα πάντα. Mm-hmm. Θέλει όμως ψάξιμο. Δυστυχώς τώρα με το ίντερνετ που όλα είναι τόσο εύκολα. Δυστυχώς. Ναι. Η μουσική δεν είναι πάντως τόσο εύκολη και ήθελα τη γνώμη σας αυτό. Δηλαδή, σαφώς και πρέπει να υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα και θα πρέπει να αμείβονται οι μουσικοί. Αλλά, παραδείγματι, αν κάποιος τώρα θέλει να σας παρακολουθήσει, μπορεί με την ορχήστρα σας, μέσω διαδικτύου.
Ναι, μπορεί, αλλά, ξέρετε κάτι, η τέχνη έχει μία μυστική συγγένεια με τον σκόλικα που αγαπάει το παλιό χαρτί. Πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει στις βιβλιοθήκες και να αντιγράφει με το μολυβάκι του κείμενο. Όσο εύκολα βρίσκεις ένα κείμενο στο ίντερνετ, τόσο εύκολα και το ξεχνάς. Και δεν ξέρεις και τι κείμενο είναι και πόσο σοβαρό είναι και αν είναι ακριβές. Καλά, δεν και... μιλάμε τώρα για τα νέα. Εννοείται ότι εγώ δεν πιστεύω τίποτα όλο από όλα αυτά. Αλλά, ας πούμε, δεν ξέρω αν θυμόσαστε τα παλιά χρόνια στη δική μας... Στη δική σας, εγώ είμαι αρχαία. αρχαία. Όπου πηγαίναμε και παίρναμε βινιλίου δίσκους. Jukebox, καταρχάς. Βινιλίου. Και βινιλίου. Και δεν ήξερες τι είναι, έβλεπες στο εξώφυλλο κτλ. Και έλεγες ότι αυτή η ερμηνεία είναι καλή κτλ. Και κασέτες και σου δίνει ο ένας από τον άλλον. Και υπήρχαν δίσκοι που τους ψάχναμε χρόνια και χρόνια. Βέβαια. Και δεν υπήρχαν. Γιατί ψάχναμε πολύ. Μανιώδεις συλλέκτες. Ναι, και μαζεύονταν οι άνθρωποι εκεί στα δισκοπολία και συζητούσε και από αυτά συζητήσει. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Ώρες. Σε βιβλιοπολία, αυτό το βιβλίο το έχεις διαβάσει, το έχεις δει αυτό, πάρτο. Τώρα βγαίνεις, έχεις τα πάντα στο διαδίκτυο. Το συνδέεις και στο αυτοκίνητο όταν πηγαίνεις. Ναι, μα υπάρχουν νέα παιδιά που δεν ξέρουν τι σημαίνει δίσκος βινιλίου. Δεν ξέρουν τι σημαίνει CD. Ενήλικες. Θέλει λίγο αγώνα και για να σεβαστείς κάτι που έχεις και να μπορείς να το μοιραστείς, χρειάζεται λίγο υδρότες. Ξέρετε, μια φορά ήταν μόλις είχε πέσει η Σοβιετική Ένωση και είχα πάει σε ένα δισκοπολείο στη Μόσχα και ήταν μια κοπέλα και λέω, μήπως έχετε κάνει, έχουμε κάτι δίσκους εδώ, αυτός είναι καταπληκτικός δίσκος. Ναι. Λέω, α, τον πάρω. Γιατί λέω έτσι. Όχι, λέει, μ' άρεσε και τον ήθελα κι εγώ. Και λέω, θέλετε να έρθετε να το ακούσουμε μαζί. Βεβαίως. Πήγαμε το βράδυ, βάλαμε το δίσκο και το ακούσαμε μαζί στο σπίτι. Τι ωραία. Θέλω να πω ότι είναι τόσο ωραίος ο κόσμος και η συντροφία και η συναναστροφή. Προσπαθείς να ανακαλύψεις κάτι, προσπαθείς να καταλάβεις κάτι που δεν καταλαβαίνεις, δεν κατανοείς. Εκεί που εξηγούνται όλα και έχεις γρήγορη... Είναι ένα, το γρήγορο απόκτημα είναι, φανταστείτε, να είχαμε εγκυμοσύνη 10 λεπτών. Να μην είχαμε 9 μήνες, που δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα σου και το φαντάζεσαι, αλλά το κοιείς. Και να γίνονταν όλα πολύ γρήγορα. Φανταστείτε, αντί για πέτρες να είχαμε διαμάντια στους δρόμους, δεν θα είχαν καμία αξία. Μιλήσατε για την εγκυμοσύνη και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε σκεφτεί τον εαυτό σας πατέρα? Νομίζω ότι να σκεφτείς τον εαυτό σου πατέρα... Είναι κάτι που θα θέλατε στη ζωή σας. Έχω εντελώς διαφορετική αντίληψη για αυτό το ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι όταν απαρνείσαι τον εαυτό σου για να ενωθείς με έναν άλλον άνθρωπο, γιατί ο έρως είναι απάρνηση του εαυτού. Δηλαδή, εγώ δεν υπάρχω, αυτό που λέει ο Τριστάνος. Όχι εγώ Τριστάνος, όχι εσύ Ιζόλδη. Αυτό δεν υπάρχω. Δηλαδή, μέσα από ένα θάνατο γίνεται μία ανάσταση. Και έσονται οι δύο, οι σάρκαν μία. Έσονται, μέλλον. Έσονται. Θα γίνουν. Όχι γίνονται επειδή παντρεύονται ή πέφτουν σε ένα κρεβάτι. Και έσονται οι δύο, οι σάρκαν μία. Αγών. Ναι. Αυτό είναι όμως κάτι πολύ, πολύ συγκλονιστικό και φοβερό, το οποίο δεν το έχουμε παρατηρήσει όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, ενώ μπορώ να υπάρξω μόνος, για να υπάρξω στην πραγματικότητα, πρέπει να πεθάνω για σένα. Πρέπει να λιώσω
μέσα σου για να γίνει κάποια πεταλουδίτσα. Mm-hmm. Είναι μια μετάλλαξη. Να την ονειρευτείς αυτή τη μετάλλαξη είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανένα νόημα. Εμείς θέλω να έχω παιδιά, θέλω να κάνω παιδιά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να θέλεις είναι να μεταλλαχθείς ως άνθρωπος και αυτή η μετάλλαξη συνεπάγεται και όλων των άλλων. Της τεκνοποίησης, της πατρότητος, όλων αυτών των ζητημάτων. Βασικά, πρέπει να αγαπάς τόσο πολύ έναν άνθρωπο, τόσο πολύ που δεν θέλεις πια να είσαι εσύ. Θέλεις να γίνεις εκείνος, να μεταλλαχθείς. Αν έχεις αυτό το πράγμα, τότε η φύση σου δείχνει ότι ναι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Και μετά αυτές οι δυνάμεις της πατρότητος είναι δυνάμεις οι οποίες δεν μπορείς, εκ των προτέρων εγώ δεν έχω παιδιά. Και ξέρω, όλοι μου λένε ότι είσαι πολύ στοργικός με τα παιδάκια, με τους μουσικούς σου, είσαι προσεκτικός και είσαι αυτό. Αλλά αυτά δεν έχουν να κάνουν με τις αληθινές διαστάσεις της πατρότητας. Βεβαίως. Οπότε δεν μπορώ να... Όποιος είναι έξω από το χορό, πώς λέγεται, πολλά τραγούδια λέει. Επιτρέψτε μου να πω ότι προσεγγίζετε με πολύ μεγάλη ευαισθησία και βάθος. Αυτή είναι η ουσία, η ένωση με τον άλλον. Και το παιδί είναι ο καρπός, δεν είναι ένα παιδί. Ακριβώς. Απλώς και μόνο για να συμπληρωθεί το εγώ μας. Θέλω να μιλήσουμε τώρα για τη σχέση σας με την γλώσσα, κύριε Κουρεντζή. Εγώ θα πέθαινα αν ζούσα σε μια ξένη χώρα, νομίζω που δεν θα άκουγα από το πρωί μέχρι το βράδυ ελληνικά. Και επειδή θα μου επιτρέψετε να κοινολογήσω ότι εκτός από μουσική, γράφετε και ποίηση. Θα ήθελα να μας μιλήσετε αφενός μεν για την έμπνευσή σας στη μουσική, αλλά και στην ποιήση. Η έμπνευση για μένα είναι εκείνο που δεν γνωρίζω. Το γνώριμα άγνωστο. Δηλαδή, είναι κάτι σαν déjà vu. Αν προσπαθήσω να εκφράσω αυτά που γνωρίζω, για μένα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Γιατί δεν έχει ηλεκτρισμό αυτό το αντικείμενο που γνωρίζω. Έχει χωνευτεί. Αυτό που κεντρίζει τη φαντασία μου είναι όταν πάω σε άγνωστες περιοχές του εαυτού μου. Και εκεί εμφανίζονται όλα αυτά τα ψέματα που γουρλιάζουν την αλήθεια. Γιατί σας φαίνεται λίγο παράδοξο, αλλά έχουν πλαστεί υπέροχοι δρόμοι αλήθειες με ψέματα και υπέροχοι δρόμοι ψεμάτων με αλήθειες. Για εξηγήστε το όμως περισσότερο αυτό. Η φαντασία δεν είναι μία αλήθεια. Όμως μπορεί να σε ανοίξει σε μία αλήθεια. Ισάτοπον απαγωγή, ας πούμε. Εντάξει, είναι ένα ψέμα. Το οποίο όμως, μέσω του ψέματος, επαληθεύεις. Η έμπνευση, λοιπόν, έχει να κάνει με αυτό. Και στην ποιήση και στη μουσική είναι ίδια η διαδρομή. Πώς αυτός ο ήχος, ο οποίος ηχεί καθημερινά τόσο αμαρτωλός, ξαφνικά αγίασε. Γιατί πώς σε αυτές τις συμβάσεις της φαντασίας μου
τις αμαρτωλές συμβάσεις της φαντασίας μου ξαφνικά έγιναν θυρανίξια. Τι συνέβη? Τι συνέβη και αυτή η λέξη που πιλατεύουμε κάθε μέρα στην τετριμένη ζωή μας, ξαφνικά μέσα στο ποίημα αρχίζει και έχει άλλο φως. Και αρχίζει και ιονίζει και κεντρίζει άλλα νοήματα τα οποία είναι πάρα πολύ μακρινά. Τι συμβαίνει και αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία? Τι συμβαίνει και αυτή η ήχη, όπως λέω, μία συμφωνία του Μάλερ, ας πούμε, είναι, αν μπλέξεις σε ένα μποτιλιάρισμα με το αυτοκίνητο κλπ, όλη η ήχη που θα ακούσεις μπορεί να είναι όλη η ήχη από τη μία συμφωνία του Μάλερ. Αλλά τι συμβαίνει και αυτή είναι θόρυβος η ήχη και αυτό είναι μουσική μέσα. Τι είναι αυτό που μεταστοιχειώνει τα πράγματα? Είναι αυτό το άγνωστο. Είναι οι άγνωσες δυνάμεις της ζωής. Και η έμπνευση ουσιαστικά αυτό είναι, οι άγνωσες δυνάμεις της ζωής. Που προσπαθείς να πιάσεις συνέστηση του ονείρου, ότι που πετάς και όταν καταλαβαίνεις ότι αχ, πετάω, ξυπνάς γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι αδύνατο. Η έμπνευση είναι εκείνο δευτερόλεπτο που ακόμα δεν το πίστεψες ότι ήσουν σε όνειρο, έπιασες αυτή την αίσθηση. Και την τράβηξες έξω και την γύρωσες πάνω στο χαρτί. Και την αφήνεις ζωντανή. Όσα μπορούμε να πάρουμε από εκείνον τον κόσμο και να τα φέρουμε και να τους δώσουμε ένα φιλί ζωής, ώστε να μπορούν να υπάρξουν. Αυτό είναι.